και εσείς παρόν, αντιλαμβάνομαι. Και σήμερα ποια ήταν έτσι η κατάσταση του Προεδρικού μετά από το πυρομαδόν των Υπουργών προς τον κύριο Χριστοδουλίδη και όσα έλαβαν χώρα τις προηγούμενες μέρες και την κατάληξη για τον υποψήφιο του ΔΣΥ, τις διαδικασίες δηλαδή. Πώς ήταν το κλίμα σήμερα το πρωί στο Υπουργικό? Να ξεκινήσω με μια κοινή διαπίστωση που έγινε χθες στο πολιτικό γραφείο από το σύνολο των υπουργών, είτε ήταν παρόντες είτε στείλαν διαπιστωλή στις απόψεις τους, ότι δηλαδή οι 15 μήνες που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας της διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη είναι πολύ. Είναι πολύ και είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να μπορέσουμε να προσθέσουμε στα έργα και τις μέρες της παρούσας κυβέρνησης για να τα θέσουμε όταν έρθει η ώρα ενώπιον του λαού να τα κρίνει. Και είναι έτσι κάτι το οποίο, αν θέλετε, και τα υπόλοιπα μέλη του πολιτικού γραφείου για το καλό του τόπου ζήτησαν και, εν πάση περιπτώσει, ήταν ικανοποιημένοι από τις τοποθετήσεις του συνόλου του μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Από εκεί και έπειτα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επέλεξε να ξεκινήσει τις διαδικασίες με τις οποίες θα καθορίσει τον προεδρικό υποψήφιο για το 2023. Και ως εκεί. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κύριε Δημητρίου, διότι σύνολο... μετά από όσα ακούσαμε ή μας μεταφέρθηκαν, που λέχθηκαν χθες, ήταν έντονος και ο Υπουργός Οικονομικών. Εμένει ένα τέταρτο, όπως διάβαζα και στην επιστολή του κύριου Χριστοδουλίδη σε αυτή την κυβέρνηση. Πώς θα προχωρήσει, είναι ενωμένη αυτή η κυβέρνηση, οι υπουργοί μεταξύ τους? Φαίνεται ότι είναι το κλίμα πολεμικό. Δεν πρόκειται πολεμικό καθόλου και μπορώ να επιβεβαιώσω τα όσα είπε προηγούμενο ο Υπουργός Εξωτερικών σε πολύ καλό κλίμα. Διεξήχθη, όπως πάντα, η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν πρόκειται για διαφωνίες οι οποίες αφορούν θέματα της εκτελεστικής εξουσίας. Yeah. Αφορούν πολύ σημαντικά, παρεμφέρει άλλα θέματα, πολύ σημαντικά. Πλην όμως δεν αναμένεται να επηρεάσουν είτε τις προγραμματικές διακηρύξεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ή τις πολιτικές που καλούνται οι υπουργοί να εφαρμόσουν. Καλύτερα πηγαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα συνεδρία του πολιτικού γραφείου? Επιλέγει να πηγαίνει μόνο χθες? Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δικαίωμα να μετέχει. Εν τούτης επιμελώς για τα 9 χρόνια που προεδρεύει της Δημοκρατίας, και αυτό γιατί είναι πρόεδρος του συνόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιλέγει πέραν από κάποιες εκδηλώσεις να μην δίνει το παρόν τους, τουλάχιστον σε πολιτικές συζητήσεις, εκτός αν αυτές αφορούν συγκεκριμένα θέματα, όπως λόγου χάρη ενημέρωση για το Κυπριακό ή για την οικονομία, και αυτό στα 9 χρόνια έγινε πολύ πολύ σπάνιο. Ναι. Πείτε μας όμως, κύριε Δημητρίου, διότι έχει να κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις αποφάσεις του πολιτικού γραφείου, με το ορόσημο της αρχές Ιανουαρίου για την υποβολή υποψηφιότητων και ακολούθως για την επιλογή του υποψηφίου τον Μάρτιο, σε συνάρτηση και με τις αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών, αντιλαμβάνομαι. Ποιο είναι το πρόσημο που βάζει αυτή την εξίσωση? Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρέμβει, θα ζητήσει την όποια εξήγηση, επίσπευση των διαδικασιών, ενδεχομένως παρετήσεις από τον Υπουργό ή άλλους αναλόγως? Πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού? Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει σαφέστατα ενδιαφέρον στη διαδικασία που εκτελήσεται. Πέραν των 4 δεκαετιών, να μην ξεχνάμε, είχε ενεργό και δραστήρια συμμετοχή σε μια παράταξη που τα μισά εκ των δεκαετιών που ανέφερα σχεδόν κατάφερε να ηγηθεί αυτής της παράταξης, με απόλυτο σεβασμό λοιπόν στις διαδικασίες που προβλέπονται, διαδικασίες που και ο ίδιος εφάρμοσε και ακολούθησε, παρακολουθεί τα όσα εκτελήσονται. Πέραν τούτων, όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί να λάβει τις αποφάσεις του Πρόεδρος, θα τις λάβει, αν μου επιτρέπετε, ένα προσωπικό σχόλιο. Ναι. Διότι τα πράγματα μερικές φορές είναι απλά. Ο Υπουργός Εξωτερικών απολαμβάνει σήμερα ένα υψηλό δίχτυ δημοτικότητας. Και ως κυβέρνηση είναι κάτι που μας αφήνει εξαιρετικά ικανοποιημένους. Αντανακλά στο έργο της κυβέρνησης. Είναι τις πολιτικές του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που εφαρμόζει. Mm-hmm. Αλίμονο να μην μας ικανοποιούσε. Από την άλλη, κανείς δεν μπορεί να είναι υπεράνω του συνόλου σε ένα οργανισμό, σε μια ομάδα δρόντων, εν πάση περιπτώσει. Είμαστε μια μονοκομματική κυβέρνηση και είναι πέραν ξεκάθαρο πως ο υποψήφιος του χώρου θα κριθεί από τις διαδικασίες αυτής της παράταξης. Είναι πολύ απλό. Πείτε μας, κύριε Δημητρίου, έτσι το έχω και απορία.
τα διαδικαστικά για την υποψηφιότητα μέσα από το κόμμα, για παράδειγμα. Το ποιο κόμμα, το δικό σας συγκεκριμένα, Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι απόφαση του πολιτικού χθες διευρυμένου γραφείου για να υποβληθούν υποψηφιότητες Ιανουάριο και τον Μάρτιο, αν υπάρχουν περισσότερες από μία, να γίνει και η ψηφοφορία. Υπάρχει κάτι που αποκλεί κάποιον από το να συνενέσει χρονικά και ακολούθως να πράξει? Δηλαδή, αν σε περίπτωση που δεν πετύχει μέσα από το κόμμα, να εκδικήσει ανεξάρτητα από εκεί και πέρα. Χθες η απόφαση του πολιτικού γραφείου είχε ακόμη ένα σκέλος. Και έλεγε ότι ο υποψήφιος που θα στηρίξει η παράταξη θα είναι αυτός που θα επικρατήσει της διαδικασίας που αποφάσισε χθες το πολιτικό γραφείο. Το πολιτικό γραφείο βάζει κάτω την διαδικασία και ένα μεγάλο σώμα εκλεκτόρων, κοντά στις 2.000 είναι περίπου, επαιτεί αξιωματούχοι στην πλειοψηφία τους που μαζεύουν, που εκπροσωπούν το κόμμα και μάζεψαν την φωνή του κόσμου και την μετέτρεψαν σε ψήφο για να εκλεγούν εκεί που εκλέγηκαν, έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν σε αυτή την διαδικασία. Πέραν τούτου, αντιλαμβάνεστε, όταν λαμβάνεται μια απόφαση από το σύνολο, δεν έχει το δικαίωμα οποιοδήποτε να επιστρέψει μετά και να πει ότι εγώ στις 10 του Γενάρη, λόγου χάρη, δεν ήθελα να κατέλθω υποψήφιος, αλλά το αποφάσισα 3 μήνες μετά. Οι διαδικασίες τρέχουν. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητρίου. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να χαιρετήσω τώρα εδώ στο στούσιο.